το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω που δε σε έχω πια τώρα Καλώς ήρθες! Υπέροχη Μαρία! Καλώς ήρθες, αγαπημένη μας! Τι κάνεις, κρατερέ! Είμαστε καλά, είμαστε εδώ λοιπόν με τον αγαπημένο μας τον Γιώργο. Γιώργο, τι κάνεις, καλά! Καλά, Μαρία μου, καλά, καλά. Πολύ χαιρόμαστε και που χαίρεσαι και χαίρεσαι πάντα. Χαίρομαι, ναι, πολύ αγαπώ τον κρατερό. Χωρίς να γνωριζόμαστε και να κάνουμε κολλητή παρέα, είναι σου πάει ο άνθρωπος, δεν σου πάει. Ναι, ναι, ναι. Μου πάει λοιπόν. Σου πάει. Τελείωσε. Και εσύ μας πας πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ. Ευχαριστώ. Σήμερα μαζί μας, γιατί κάθε φορά που συναντιόμαστε, το πρώτο πράγμα που νομίζω νιώθει πάντα κάποιος είναι χαρά και χαμόγελο. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς προφανώς είναι ευχάριστο, αλλά επειδή νομίζω ότι είναι και λίγο πιο δυσέβρετο πια. Ναι. Είναι ακόμα πιο μεγάλη μας λοιπόν χαρά να σε έχουμε κοντά μας και ειδικά σε αυτή την συνάντηση, συνομιλία, συζήτηση που την έχουμε ονομάσει με τον Γιώργο «Η τέχνη σώζει ζωές». Σώζει. Σώζει. Εγώ είμαι και τσακλοκούδουνο, γενικώς, αλλά εντελώς. Το πιστεύεις δηλαδή, αυτό. Δεν είναι φιλοσοφίες ή δίθεν αυτό για να το πούμε γιατί να κάνουμε φιγούρα ή αυτό. Εγώ μόνο με τη δουλειά μου έχω σωθεί. Ό,τι σκληρό έχω περάσει, γιατί πρέπει να πω ότι δεν είμαι τυχερό παιδάκι. Μου έχουν τύχει πολλά άσχημα. Έχω χάσει όλη μου την οικογένεια πολύ νωρίς, τον αδερφό μου 50, την μαμά μου 51, τον μπαμπά μου 53. Εντάξει, δηλαδή δεν υπάρχει. Η δουλειά είναι που με έσωσε. Και εσύ είσαι και από παιδί. Από 6 ετών. Από 6 ετών. Από 6 ετών είμαι τώρα 16 ή πολλά. Ναι, αυτό. Συγγνώμη τώρα αυτό. Γιατί μπορεί να μην το ξέρουν όλοι το 6 που λες ότι από 6 ετών. Ναι, πώς προέκυψε από 6 ετών. Ελληνικό χορόδραμα Ραλούς Μάνου. Ήταν τότε, βγαίνανε, ήταν φυτώριο το ελληνικό χορόδραμα. Από εκεί βγήκε Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Κουνάδης, Τσαρούχης. Από εκεί βγήκανε. Μάλιστα. Την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, την κοπελιά μου τη λένε Λενιό, μα το έχω μυστικό, Απρίλη μου. Θωράκης. Εκεί. Εμείς είμαστε μικρά, χορεύαμε, κάναμε είμαστε τρία ταλαντούχα κορίτσια, μας είχαν επιλέξει. Μας επέλεξε κάποια στιγμή και ο Μιχάλης Κακογιάννης που έκανε εκεί πέρα δουλειά, στη Ραλούτη Μάνου. Και έτσι έγινε. Και έτσι έγινε. Και από τότε μέχρι σήμερα... Δεν σταμάτησα. Δηλαδή ούτε μια μέρα. Ούτε μια μέρα. Ούτε μια μέρα. Και να σου πω και κάτι, δεν με νοιάζει. Αυτό που με νοιάζει είναι ότι μεγαλώνω και δεν έχω κάνει τα ταξίδια που θέλω. Που θα ήθελες βασικά, ναι. Ναι, να πας κάπου, ναι. Δηλαδή και να... Αυτό. Δεν προλαβαίνω, ας πούμε, να τα κάνω. Μπορεί στην πορεία, αλλά μεγαλώνουμε και μεγαλώνουμε. Τι θα γίνει, πού θα πάει, ας πούμε. Πρέπει να έχουμε αντοχές για να κάνουμε ταξίδια, να κουβαλάμε βαλίτσες. Να... Ναι, αλλά πρέπει να έχεις αντοχές και για να χορεύεις. Ναι, και πρέπει να έχεις αντοχές και για όλη αυτή την πορεία. Ναι. Πρόβες. Όλα αυτά τα πράγματα που κάνεις. Όχι, με γεμίζει, μου χαρίζει. Υπάρχει ένα σεβασμός πια στο όνομα Ιωαννίδου και το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θυσίασα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου για να φτάσω μέχρι εδώ και να προχωρήσω. Όσο προχωρήσω,
Οπότε, ας πούμε, υπάρχει μια ανταμοιβή. Υπάρχει το να σε σέβεται ο κόσμος. Να σε χαιρετάει στον δρόμο. Μέσα σε εισαγωγικά. Να προσκυνάει. Να σε λέει με το μικρό σου όνομα. Μαρία και Μαράκη και Μαρία αυτά και Μαράκη. Έχω ακούσει δηλαδή να σε λέει. Συγκινούνται κιόλας. Να ρωτήσω κάτι. Όταν λες, επειδή είναι σαφές σε μένα και νομίζω σε όποιον σε συναντά από κοντά, ότι υπάρχει αυτή η πηγαία χαρά. Ναι. Και αυτή η φοβερή θετική ενέργεια. Όταν λες... Η πηγαία, συγγνώμη, η πηγαία σάχλα. Όταν λες η πηγαία τρέλα, αυτή που είναι μεγάλο εφόδιο. Όταν λες όμως θυσίασα κάποια πράγματα, αλλά τουλάχιστον έγινε αυτό που έγινε. Τι είναι θυσίασα, γιατί συνήθως όταν... Ζωή. Ταξίδια. Να πάω έτσι απλά με φίλους, με παρέα, να φάω προσωπικό χρόνο. Προσωπικό χρόνο, ναι. Τι κάνουν οι άνθρωποι, ας πούμε, όταν... Μια βόλτα, ένα εστιατόριο. Μια βόλτα, ένα εστιατόριο, παρέα, αυτό δεν ξέρω. Καταλαβαίνω. Θυσίασα πάρα πολλά. Και ιδιαίτερα τα ταξίδια που αγάπησα. Θυσίασα ανθρώπους. Θυσίασα το Φρέντ Γερμανό. Όχι, ρε παιδιά. Δεν πάει αυτό. Κάτσε, τι είναι αυτό, θυσίασα. Εννοώ ότι ο Φρεντούλη μου. Είχε καρκίνο, βαρύ, και πολλές φορές έφευγα, μην κλάψεις πάλι, έφευγα για να πάω στην παράσταση και τον άφηνα μόνο του. Όχι, δεν γίνεται αυτό, έλεος. Δεν θα τον αφήσεις, θα αφήσεις τη δουλειά, όχι το Φρέντι. Όχι, δεν το συγχωρώ στον εαυτό μου, δεν το συγχωρώ τέτοιο πάθος. Αυτό είναι αρρώστια με τη δουλειά, με μένα, είναι αρρώστια. Τουλάχιστον το αναγνωρίζεις και ναι. Ξέρεις ότι ναι. Τα μέτρα, δηλαδή πρέπει να έχει μέτρο έτσι αυτό το πράγμα. Γιώργο μου, ναι. Να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να γίνουν και τα δύο. Ναι. Και να, ας πούμε, είμαι σε αυτή τη δουλειά και να κάνω το όνομα που έκανα και να προσέχω τους ανθρώπους μου. Δεν συμβαίνει όμως. Η μάμα μου πεθαίνει και να μου λέει μη φύγεις και να φεύγω. Είναι η Μελίνα Μερκούρη στο θέατρο, μου τηλεφωνούσε ο Σιλινός και μου έλεγε «Έλα, τι να έρθω παιδί μου, πεθαίνει η μαμά μου». Εντάξει, δεν το συγχωρώ, όχι. Αν γύριζες, έτσι όπως λέμε καμιά φορά όλοι μας, αν είχα την ικανότητα να γυρίσω το χρόνο πίσω, θα θυσίαζα πολύ, πολύ, πολύ λιγότερα. Θα κοίταζα κάποιους ανθρώπους και θα κοίταζα και τη ζωή μου και θα κοίταζα και τα ταξίδια μου που ήθελα και θα γινόντουσαν. Αυτό δεν είναι το δύσκολο όμως αυτής της τέχνης όταν γίνεται επάγγελμα. Όχι, ότι πρέπει να πολύ. Αυτό που είχα εγώ και... Το έχεις σε υπέρμετρο βαθμό. Είναι αρρώστια. Παρά είναι. Είχες μανία δηλαδή με τη δουλειά σου. Δηλαδή, είχα πάθος, είχα πάθος. Αρρώστια. Γιατί... Εργασιομανίες που λέγανε. Ναι. Επειδή είναι τέχνη... Αλλάζει λίγο. Ζούσα με ενδιάμεσο και ζω με ενδιάμεσο την τέχνη μου. Γιατί? Περνάνε όλα μέσα από εκεί δηλαδή. Μέσα από εκεί περνάνε. Και τις χάρισα πάρα πολλά. Θα γινόμουν η Μαρία Ιωνίδου. Με ένα όνομα, με μια πορεία, με μια ιστορία. Εάν δεν θυσίαζα και τόσο πολλά, πάλι θα γινότανε, θέλω να πω. Είναι, αλλά τότε όμως... Όχι, οι άλλοι δεν θυσιάσανε πολλοί συνάδελφοι και γίνανε. Ναι, αλλά τότε μπορούσες να σκεφτείς αυτό που λες τώρα. Αυτό δεν είναι... Γι' αυτό σου λέω είναι λάθος. Ναι. Γράψε λάθος. Είναι λάθος. Γράψε λάθος. Παρ' όλα αυτά είσαι ένα πολύ θετικό άτομο, χαμόγελο συνέχεια, θετική αυτό, ναι. Ενέργεια. Αυτό πόσο σε έχει βοηθήσει το ότι χαμογελάς? Πάρα πολύ. Είχα καρκίνο. Και είχα, το πρώτο που έκανα, καλά, είχα καρκίνο. Δηλαδή, είπε ο γιατρός ότι κοριτσάκι, ήμουν ακόμα κοριτσάκι, δηλαδή αρκετά νέα, και είπε ο γιατρός, τι κρίμα, το κοριτσάκι μπορεί και να πεθάνει. Ή θα κάνεις μαστεκτομή. Και του είπα, εσύ θα κάνεις μαστεκτομή στο γιατρό. Εγώ είμαι πολύ νέα και το στήθος μου το θέλω. Και δεν θα κάνω μαστεκτομή. Έτσι βάζω απλά. Μια μπλούζα μακό, έτσι. Κόντεψε να μου μεγαστοκίζει ο γιατρός. Βάζω μια τι μπλούζα ηλικία ήταν? Αρκετά, πάνω από 10 τόσα χρόνια, ας πούμε. Mm-hmm. Τέλος πάντων.
Πολλά, δεν έχει σημασία. Αρκετά χρόνια. Δεν έχει σημασία να πούμε το ακριβώς. Βάζω το πρώτο που έκανα, κρατερέ, βάζω μια μακό μπλούζα και γράφω. Την έχω ακόμα. Ο καρκίνος πέθανε, εγώ ζω, ζήτω η ζωή. Άκου τι έγραψα. Ο καρκίνος πέθανε, εγώ ζω, ζήτω η ζωή. Σε μία μακό μπλούζα και αυτή φορούσα. Αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό όμως είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Φοβερό μήνυμα και νομίζω ότι να τα ακούσουμε όλοι. Καθοδήγησα πολύ κόσμο. Είχα παιδιά 20 τηλέφωνα την ημέρα. Από που μάθανε την ιστορία αυτή. Δύο γυναίκες που με συμβουλευόντουσαν. Τι να κάνουμε, πώς να το κάνουμε, πώς να αποχωρήσουμε. Και τι έλεγες, τι σου έλεγες στον κόσμο. Έλεγα όλα αυτά, τους τρόπους που εγώ το πήρα αυτό. Όχι, εγώ δεν πεθάνω. Εγώ πρέπει να ζήσω γιατί έχω καριέρα, έχω πορεία, έχω να χορέψω με το Σιλινό, έχω να πάω στο θέατρο. Έχω... Όχι, δεν θα πεθάνω εγώ. Ο καρκίνος θα πεθάνει. από πού αντλεί κανείς αυτή τη δύναμη. Είναι θέμα χαρακτήρα. Έτσι ήμουν από μικρή. Δηλαδή τα φοβερά, γιατί σου είπα και πάλι, δεν ήμουν το πιο τυχερό παιδί. Όχι. Πέθανε η μαμά μου 50, ο παπάς μου 50 τόσο, ο αδερφός μου 50 τόσο. Έπαθα καρκίνο, έπαθα παράλυση των άκρων. Παράλυση των άκρων. Αυτό πάλι ναι. Αυτό πάλι. Από ψυχοσωματική κόπωση το είπαν οι γιατροί. Με πήρε ο Φρέντι και με πήγε στη Βιέννη. Γιατί έχασα τη μαμά μου και ήταν σοκ. Παρέλυσα. Πόνους. Δεν κάνω την ηρωίδα, αλλά τελικά είμαι. Μα νομίζω ότι οι πραγματικοί ήρωες, το σκεφτόμουν τώρα τις προάλλες αυτό, άσχετα μιλώντας με κάτι φίλους, οι πραγματικοί ήρωες είναι καταρχάς αυτοί που οι άλλοι ονομάζουν ήρωες. Οι ίδιοι δεν νιώθουν ποτέ έτσι. Ναι. Και επιπλέον είναι για άνθρωποι οι οποίοι απλώς κάνουν αυτό που καταλαβαίνουν ως σωστό, βεβαίως φροντίζοντας και τους γύρω τους. Δηλαδή δεν κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Όχι. Και είναι αυτό που έχει πει ένας άλλος πολύ σπουδαίος άνθρωπος και παλιός μου δάσκαλος σε μένα. Ξοδεύουν από τον εαυτό τους. Αυτό. Σωστό. Οπότε νομίζω ότι εσύ λοιπόν προέκυψες ηρωίδα. Με αυτή την έννοια, χωρίς εσένα να σε αφορά καθόλου δεν να είσαι. Δεν ήθελα να κάνω τη Ζανδάκ. Αλλά, όχι, αλλά εσύ όμως ήθελες να ζήσεις τη ζωή. Ήθελα να το χωρίσω, ναι, με το ζόρι. Πώς να σου πω, γιατί σου λέω, μου τύχαν πολλά. Και μιλάμε όταν έπαθα την παράλυση, πόνους, όχι αστεία. Σε μια νύχτα δηλαδή, έτσι, ή σταδιακά. Όχι μια νύχτα, πολλές νύχτες. Σηκωνόμουν και καθόμουν από τις 1.30-2 μέχρι το ξημέρωμα στον καναπέ. Δεν κοιμόμουν, πονούσα. Και με βούτυξε ο Φρέντι, τον Φρέντι στη ζωή μου τότε, και με πήγε στη Βιέννη, εκεί που είναι μια κλινική, το ξεχνάω τώρα πώς λένε, που είναι όλα αυτά τα ψυχοσωματικά. Και διαπιστώσαν. Γέστεπρα λεγόταν ο γιατρός. Και είπαν είναι ψυχοσωματική κόπωση, αλλά είναι σπάνια περίπτωση και θα το γράψουμε στα ιατρικά δεδομένα. Τόσο εντύπωση τους έκανε. Και τι θεραπεία σου συστήσανε. Αφενός και αφετέρου είπανε, συγγνώμη που σε διακόπτω, είπανε ότι μπορεί το κοριτσάκι να πεθάνει κιόλας. Πάλι. Ναι. Ξανάμανα. Σε αυτή την περίπτωση. Ναι, και με τον καρκίνο είχαν πει το ίδιο. Και με τον καρκίνο σου είχαν πει το ίδιο. Και με τον καρκίνο μου το είχαν πει. Εντάξει. Αυτό ήταν πιο σοβαρό όμως. Ναι. Από τον καρκίνο. Πιο σοβαρό από τον καρκίνο. Πιο σοβαρό γιατί στον καρκίνο μου είπανε να κάνεις μαστεκτομή. Α, και ότι κάπως έτσι θα. Και κάπως έτσι αυτό δεν ξέρω τι. Ενώ εδώ είχαν πει στο Φρέντι, κρίμα είναι τόσο μικρή, μπορεί και να πεθάνει. Και πώς θα την εντοπίσεις. Εσύ θα πεθάνεις. Πάλι. Τι θεραπεία σου είπανε, τι υπήρχε, δηλαδή, τι σου προτείνανε. Έκανα πολλές κορτιζόνες. Μάλιστα. Μιλάμε, είχα πρισία. Είχε φουσκώσει. Ναι. Και μετά πόσο καιρό. Έκανα 6 μήνες. 6 μήνες. Δεν χόρευα, δεν αυτό και περίμενα, με περίμενε ο Σιλινός πότε θα γίνω καλά, εάν και φόσο γίνω καλά, για να πάω να χορέψω.
Πώς είναι η ζωή ενός ανθρώπου που όλη του η ζωή είναι ο χορός και ξαφνικά 6 μήνες πρέπει να είναι σε ένα σπίτι μέσα και να φουσκώνει? Τι σκέφτεται μέσα στο κεφάλι του, τι ιδέες περνάνε? Κοίταξε, θα μπορούσαν να περάσουν δραματικές, γιατί σου λέω πονούσε κιόλας. Αλλά επειδή είχα στο μυαλό μου εγώ πότε θα σηκωθώ να πάω να χορέψω, αυτό περίμενα. Κάθε μέρα που περνούσε πίστευα ότι γινόμουν καλύτερα, ενώ δεν ήταν έτσι ακριβώς. Κάθε 10 μέρες γινόμουν καλύτερα. Αλλά σκεφτόμουν αυτό, πότε θα πάω να χορέψω, δεν με ένοιαζε. Αυτό ήταν το φάρμακο τελικά. Ναι. Και κάποια στιγμή εγώ του λέω: σε ευχαριστώ, Φρέντι, το Γερμανό που είμαστε τότε. Σε ευχαριστώ που με έκανες καλά. Παπάκι, το υποκοριστικό της Μαρίας, ήταν παπάκι. Εσύ είναι στον εαυτό σου καλά? Γυμναστική? Πονούσα. Και τάκα, 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 όλη μέρα. Και δυνάμω, γιατί είχα γίνει, παιδιά, ήμουν 1,70 ύψος και είχα γίνει 40 κιλά. 40 κάτι κιλά. Πολύ. Δεν υπάρχει. Αυτό. Πάντως, το μήνυμα που περνάς αυτή τη στιγμή, νομίζω, σε όσους ακούνε και σε όσες γυναίκες ή κορίτσια σε ακούνε. Και όσους ανθρώπους. Όσους ανθρώπους γενικά, αισιοδοξία, χαρά. Αισιοδοξία, χαρά και στόχος. Και στόχος. Στόχος. Πείσμα, πείσμα. Ο καρκίνος πέθανε, εγώ ζήτω η ζωή. Αυτό τελείωσε. Μακό. Μπλούζα, άρτη, το φόρησα και περίμενα. Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν. Ένα νέο κορίτσι που μας βλέπει αυτή τη στιγμή και θέλει να ασχοληθεί με το χορό. Ναι. Θέλει να γίνει χορεύτρια, αλλά είναι μικρή και το οικογενειακό περιβάλλον δεν τη βοηθάει να τη δώσει συμβουλές, γιατί κάνουν άλλες δουλειές. Τι θα του πεις, τι θα του πεις να κοιτάξει αν έχει τα προσόντα για να ασχοληθεί με το χορό? Ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος? Θυσιάζεις όλη σου τη ζωή. Να μπορεί να θυσιάσει, να αποφασίσει ότι όλα. Θα... Ένα καφέ με μια φίλη δεν θα το πεις. Όχι. Όχι. Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά, πολύ χορό, πολύ... Πώς το λένε, εκπαίδευση. Πολύ, πολύ, πολύ. Δεν κοιτάς δεξιά, δεν κοιτάς αριστερά, δεν κοιτάς πίσω, δεν κοιτάς μπρος. Κοιτάς το στόχο. Και ο στόχος είναι να κάνω καριέρα. Τίποτα. Πάθος. Ήμουνα ένα παθιασμένο άτομο. Έχει τέλος αυτό το πάθος? Βάζεις κάποια στιγμή τελεία, μπαίνει τελεία. Μαλακώνει λιγάκι. Γιατί και τώρα και έγινα και το χάρηκα. Και έγινα πρωταγωνίστρια και προχώρησα και προχωράω. Και έχω στόχους ακόμα, έτσι. Δεν γέρασα, προχωράω ακόμα. Αυτό. Αυτό είναι. Mm-hmm. Βασικά. Εγώ θα σταματήσω μόνο όταν το σώμα μου πει στο οποίο μπορώ άλλο. Το ακούς το σώμα σου γενικά? Κοίταξε, ή το παρακούς? Δεν το ακούω. Ή του λες σταμάτα τώρα, εσύ δεν πονάς? Ναι, δεν μας παρατάς. Σε αυτό το στυλ, ας πούμε. Αλλά γυμναστική. Δηλαδή το πόδι μου δεν πήγαινε. Και εγώ ξαφνικά, ας πούμε, έκανα αυτό. Έκανα αυτό. Συνέχεια. Πήγαινε εκεί, 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 μετά εκεί, εκεί και μου λέει παπάκι ο Φρέντι. Δεν σε έκανα εγώ καλά, δεν σε έκανε ο Γκέστεμπρατ, έτσι λεγόταν ο καθηγητής στη Βιέννη που με πήγε. Εσύ έκανε τον εαυτό σου καλά. Εντάξει, το λένε πια όλοι και όλος ο ιατρικός κόσμος το αναγνωρίζει ότι ένα τεράστιο κομμάτι στην θεραπεία, πέρα από την ιατρική και τα φάρμακα, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και η ψυχολογία του. Και το είπε ο Γκέστεμπρατ. Γι' αυτό και το λέει ψυχοσωματικό. Ψυχοσωματική κόπωση. Και θα το βάλουμε, λέει, στα δεδομένα. Στα ιατρικά δεδομένα. Στα ιατρικά δεδομένα, γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται καλά. Θα μπορούσα να κουτσένω. Να σου είχε αφήσει κάτι, δηλαδή. Να μην αποδίδω σαν χορεύτρια τόσο. Πώς συνέχισα την καριέρα μου. Και οπότε θα γίνω καλά να πάω στο θέατρο. Απίστευτο. Ήμουν και λίγο τζαζ. Δεν μου λες τώρα. Ναι, όχι, πες. Να σε ρωτήσω. Θέατρο ή κινηματογράφος? Θέατρο ή κινηματογράφος? Να σου πω, έχετε την εντύπωση όλοι ότι εγώ έκανα κινηματογράφο? Όχι. Σε ρωτάω, ποιο από τα δύο επιλέγεις? Πότε, τώρα? Γενικώς. Ποιο είναι? Τα δύο. Είναι μες στη δουλειά μας. Ναι, είναι μες στη δουλειά σου. Είναι. Αλλά πιο αισθάνεσαι πιο αγαπημένο, πιο αποδίδεις, που μπορεί να... Ναι. Θέατρο. Θέατρο. Γιατί? Κοίταξε, έχεις τρόπο ζωής, τρόπο σκέψης,
Έχεις επικοινωνία πολύ κοντινή με τον κόσμο. Αλληλεπίδραση. Ναι. Πολύ. Σε χειροκροτάνε. Σου λένε μπράβο. Σε κοιτάνε. Σε αγκαλιάζουν. Έρχονται στο καμαρίνι μετά. Έρχονται στο καμαρίνι μετά. Σ' αρέσει αυτή. Σου στέλνουν λουλούδια. Σου κάνουν ένα σωρό. Ενώ το άλλο δεν είναι η ίδια επικοινωνία. Έχει απόσταση. Είναι πιο απόμακρη. Πιο απόμακρη, ναι. Ναι. Θυμάμαι και το Βοσκόπουλο που μου το έλεγε αυτό. Ότι να παίξω, ρε παιδί μου, να κάνω. Αλλά μετά δεν βλέπω ότι. Δεν έχω feedback, ας πούμε. Ναι. Όχι, όλοι αυτό ήθελε. Ναι. Πριν, δέκα μέρες πριν πεθάνει, ήδη αγαπιόμαστε πολύ τότε με τη Μαριχουάνα. Ναι, είμαστε ναι, ναι. μαζί. Ναι, κούκλες έβγαινε και έπεφτε το θέατρο. Και μου έλεγε Μαράκι, κάναμε τη Μαριχουάνα τη δεύτερη, πριν από 2,5 χρόνια, και μου έλεγε, τώρα θέλω να παίξω. Ναι. Τώρα θέλω να παίξω. Θα μπορούσε να παίξει. Πέθανε. Εντάξει, έκανε και εκείνος όμως πολλά και σπουδαία. Έκανε, ναι, ναι, εντάξει, πολλά και σπουδαία. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο τώρα αυτό και αν γίνεται, γιατί καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο να επιλέξει κανείς. Εάν πούμε σε αυτά τα 16 χρόνια της καριέρας, από 6 μέχρι 16 που το πήρα. 10. Αυτά τα 10 χρόνια. Εάν, άρα από 40 χρόνια. Άστα. Εάν λοιπόν μπορείς να έχεις σκεφτεί ποτέ ποιες ήταν οι στιγμές ή οι συνεργασίες που ήταν καθοριστικές. Ναι. Λαμπέτη Χόρν, Λινέας Φωτίου, μετά κάναμε πολλή δουλειά και με τον Νίκο τον Παπαναστασίου, που ήταν τότε σπουδαίος, και με τον Γιώργο τον Μπάντζα. Πολλή δουλειά, είμαστε ζευγάρι θεατρικό με τον Γιώργο. Κάναμε πολλά χρόνια και περιοδίες και θέατρο πολύ. Είμαστε Πάντζας Ιωαννίδου. Να σε ρωτήσω κάτι. Από αυτές τις συνεργασίες που λες, προφανώς τις χάρηκες, κέρδισες. Ναι. Αλλά βασικά. Από πράγματα τα οποία δεν πήγαν καλά. Τι αποκόμισες, γιατί μαθαίνουμε και από πράγματα που δεν πάνε καλά, όχι μόνο από επιτυχίες. Μαθαίνουμε από πράγματα κυρίως που στραβώνουν, που δεν έχουν επιτυχία, που δεν είναι καλές επιλογές. Τι έμαθες από τέτοια πράγματα, από αποτυχίες, τι έμαθες. Δεν μαθαίνεις. Αυτό, κοίτα, στην πορεία προσέχεις. Απλά προσέχεις. Μαθαίνεις να φυλάγεσαι, για δηλαδή. Κάπως έτσι. Τι είναι, ας πούμε, τώρα το έργο, τι είναι. Κάτσε. Θα αρέσει, είναι εμπορικό, με την καλή έννοια, εμπορικό. Οι συνεργάτες, αυτά. Δεν τα προσέχεις πάντα αυτά. Και όταν είσαι μικρότερος, είσαι πιο επιβόλαιος, είσαι πιο ενθουσιώδης, είσαι διάφορα. Τώρα όμως προσέχω. Τώρα πάω να κάνω μια περιοδία, προσέχω. Ποιος θα είναι ο παρτενέρ μου, ποιος θα είναι ο θείασος, πού θα πάμε, πώς θα αποδώσουμε. Τέτοια πράγματα. Προσέχεις. Mm-hmm. Για να έχεις. Με την πείρα όμως αυτή. Με την πείρα όμως. Με την πείρα, ναι. Με την πείρα. Έχω κάνει πολλά λάθη. Ναι. Δηλαδή, εγώ καταρχήν έκανα πολύ γυμνό. Δεν έπρεπε. Γυμνό, τι εννοείς, ρε παιδάκι. Έκανα playboy. Ναι. Τι άλλο θες να κάνεις. Ναι. Α, εννοείς φωτογραφίες και τέτοια. Ναι. Φόρησα πολύ μίνι. Το φόρησα όμως για πολλά χρόνια. Έπρεπε stop κάποια στιγμή για να μπορούν να με πάρουν σοβαρά και να παίξω ρεπερτόριο. Δεν έπαιξα ρεπερτόριο. Αυτή είναι ελαφριά. Ηθοποιός. Δεν σύναβε αυτό. Δεν ήμουν ελαφριά. Επιπόλαιο. Το είχα δει λίγο επιπόλαια το θέμα, ίσως. Και φιλαρέσκεια. Νεανική φιλαρέσκεια, κοριτσίστικη, νεανική, διάφορα. Έπρεπε να δω ότι ο Φρέντι μου το έλεγε. Κόψε τα μίνι παπάκι για να σε πάρουν σοβαρά να σου δώσουν ρόλους. Δεν το έκανα. Αυτό. Τώρα όμως, από ό,τι ξέρω, θα παίξεις Ρωμαίο όμως, και Ιουλιέτα σε μια πολύ ωραία διασκευή. Ρωμαίος και Ιουλιέτα ετών 80, πώς θα ήτανε, του Κώστα Παπαπέτρου, στο θέατρο Broadway. Για το χειμώνα είναι αυτό. Και θα κάνω και μια μίνι περιοδία. Το καλοκαίρι.
Έρχεσαι. Με χαρά, αλλά έχω κλείσει τώρα. Έχει κλείσει, εσύ. Άσε το καλό, σε προλάβανε. Να σου πω κάτι. Την επιθεώρηση συνήθως τη θεωρούν κάτι φτηνό, κάτι αυτελές, κάτι. Κατάλαβες τι λέω. Έτσι, ναι. Αλλά ναι, για πες μου. Όχι τώρα πια. Τη θεωρούσαν. Τη θεωρούσαν, ναι. Και εγώ την πάτησα έτσι, αυτό. Δηλαδή έκανε επιθεώρηση και θεωρούσε, ας πούμε, ότι... Ενώ είναι σπουδαίο πράγμα. Yeah. Σατηρίζει την επικαιρότητα, είσαι μέσα στα πράγματα. Είναι πρέπει δύσκολο, σε λίγα λεπτά. Είναι αχλός, γελίος. Ναι. Πρέπει σε λίγα λεπτά να πεις ότι έχεις να πεις, δεν έχεις. Ναι, ναι, όχι, όχι. Πολύ δύσκολο είδος η επιθεώρηση. Το αναγνωρίσανε, έχουν κάπου 10 τόσα χρόνια, ας πούμε. Πριν θεωρούσαν πολύ ελαφρύ είδος την επιθεώρηση. Δεν είναι. Mm-hmm. Και χωρίζονταν, ξέρεις, οι καλλιτέχνες ή του ρεπερτορίου. Εντάξει, και περάσει, έχει, η επιθεώρηση ειδικά έχει περάσει διάφορες εποχές και περιόδους. Έχει, τώρα έχει υπάρξει, όμως είσαι καλά σημεία. Τώρα είναι ξανά διαφορετικά, αλλά έχει υπάρξει και σε μεγάλη ακμή και με μεγάλη... Ναι, βέβαια, και με μεγάλους πρωταγωνιστές. Με μεγάλους, με μεγάλους μουσικούς, με μεγάλους... Ου, βέβαια. Πολύ σπουδαία πράγματα. Μουζάκης, πράγματα. Πολλούς. Θεοδωράκης, Χατζηδάκη. Εγώ τους έζησα όλους αυτούς. Πολύ μικρή. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης. Τώρα που το λες, πώς... Γαλουχήθηκα με αυτούς. Για μας που είμαστε λίγο ελάχιστα μικρότεροι από εσένα. Ελάχιστα. Ή μεγαλύτερο. Ελάχιστα. Ή μεγαλύτερο, ό,τι θέλει. Εγώ δεν είχα την τύχη όμως να προλάβω να γνωρίσω το Χατζηδάκη. Πώς έγινε. Πώς ήταν να είσαι εκεί. Θεοί. Ήταν οι θεοί. Μεγάλη, τώρα που συγκινούμε κιόλας. Πώς να σου πω, ήμουνα 6-7 χρονών, υπήρξε το ελληνικό χορόδραμα του Γαλλού Μάνου. Όλοι από εκεί ξεκινήσανε. Σου είπα, Τσαρούλης, Σιρινός, Μυρζάς, ή πιο πολύ. Και ξαφνικά ήμουνα κλωδών, ο κλωδών κάθονται τα κοριτσάκια, και ήμουν 7-8 και μπαίνει ο Θεός, ο Θεοδωράκης, δύο μέτρα. Παιδιά, τα χέρια του λες και είχε φτερά. Πέρασε μέσα. Και τι είπε, την κοπελιά μου τι λένε Λενιό, την κοπελιά μου τι λένε Λενιό. Αυτό. Εκεί υιοθετήθηκε η δουλειά του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη. Είτε το ελληνικό χορόδραμα της Ραλούς Μάνου. Και αυτό συνεχίστηκε. Βέβαια, για αρκετά χρόνια. Και εγώ ήμουνα, με είχε επιλέξει και ο Κοκογιάννης και άλλοι σκηνοθέτες και ο Σολωμός και όλοι αυτοί που δουλεύανε με τη Ραλού Μάνου. Είμαστε τρία κοριτσάκια τα Λαντούχα. Και κάναμε το κοριτσάκι της Μύδιας, ας πούμε. Μάλιστα. Αυτούς τους ρόλους. Mm-hmm. Οπότε είχες επαφή από τόσο μικρή ηλικία, ναι, σε τόσο μεγάλες παραστάσεις, ναι, με τόσο, ναι, μεγάλους σκηνοθέτες. 5,5 ετών πήγα. Ναι, ναι, αλλά 6 χρονών παιδί δεν ξέρει το Θεοδωράκη. 6 χρονών παιδί τον μαθαίνει το Θεοδωράκη. Όταν μπαίνει μέσα τον μαθαίνει, σου είχε πει η Ραλού ότι θα έρθει ένας που είναι αυτό. Είχε κάνει φροντιστήριο. Εντάξει, ήταν 6 χρονών. Ναι, ναι. Ναι, φυσικά μας μιλούσε η Μάνου και επίσης εγώ 6 ετών ήμουν Λαμπέτη Χόρν. Τι λέμε τώρα, παιδιά. Ζούσα στο σπίτι της Λαμπέτη. Γιατί ήμουν μικρή και δεν μπορούσα. Μέναμε στον παράδεισο στο Μαρούσι. Δεν μπορούσαν οι γονείς μου να με πηγαίνουν. Και έμενα στο σπίτι της Λαμπέτη. Τι σου λέω τώρα. Έμενα στο σπίτι της Έλλης. Εκεί, στο Κολωνάκι που είναι και... Δεν υπάρχει πιο θεατροπέδι. Είμαι περήφανη γι' αυτό. Μεγάλωσα με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κακογιάννης, Θεοδωράκης, Σαρούχης. Κάποιος που σου έκανε μια πιο ιδιαίτερη εντύπωση, ρε παιδί μου, που είπε κάτι κάποια στιγμή, που έκανε μια κίνηση κάποια στιγμή και δεν την έχει ξεχάσει ποτέ αυτή. Ο Κακογιάννης. Τι ακριβώς. Μου έδωσε ένα ρόλο στο έργο της Λαμπέτη. Λαμπέτη Χόρν, στον αριστοκρατικό δρόμο και είχε μια δύσκολη λέξη. Ήμουνα μαθήτρια. Τι θυμάσαι? Άλγεβρα. Άλγεβρα. Και δεν μπορούσα να το πω, ήμουνα μικρή και λέω άλγεβρα, άλγεβρα. Άλγεβρα, άλγεβρα. Άλγεβρα, όχι, δεν το πει ποτέ. Έλεγε ο Καπουγιάννης, θα το πει. Έλα, αγάπη μου, άλγεβρα. Και μου το έκανε, ήτανε ο εφιάλτης της ζωής μου, πέρα νυχτέρια, άλγεβρα, έλεγε, δεν θα το πει, δεν θα το πει, βγάλτε το, δεν θα το πει. Το είπα. Πόσο χρονών είναι αυτό? Έξι, εξήμιση. Βέβαια. Με διάλεξε ο νομίζω ότι από τους συναδέλφους έχω κάνει τη μεγαλύτερη πορεία.
πάνω από 45 χρόνια, είπαμε από 6, δεν λέω την ηλικία μου, δεν μου αρέσει. Δεν χρειάζεται. Μην το δείχνω κιόλας, ευτυχώς. Οι καλλιτέχνες έχουν... Και δεν κάνω και τίποτα τέτοια, δεν κάνω. Τέτοια δεν κάνω. Αλλά έχω DNA καλό και δεν παχαίνω. DNA καλό, μαμά, μπαμπάς, ποιος, τι... Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου ήταν ζωγράφοι. Η μαμά μου επαγγελματία ζωγράφος, έκανε εκθέσεις και τέτοια. Στον Παράδεισο, στο Μαρούσι, στο Μαρούσι, σε εκθέσεις κτλ. Και ο μπαμπάς μου ήταν διευθυντής στη ΔΕΗ, αλλά ήταν επίσης μαθητής του Παρθένη. Καλλιτέχνες και οι δύο δηλαδή. Ναι. Ο μπαμπάς μου θύμωνε, δεν ήθελε. Ο μπαμπάς μου μ' είχε διώξει και από το σπίτι. Γιατί με έκδινε ο Σιρηνός. Με έκδινε πολύ. Και έλεγε, οι χορεύτριες έτσι πρέπει να είναι. Με μικρό μπικίνι, πολύ μικρό. Τα έλεγα μυζωθήκες εγώ. Με αστεράκι στο στήθος. Α, τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Και ο μπαμπάς μου θύμωνε και με έδειξε και πήγα και έμενα στο αδερφό μου που ήταν μεγαλύτερος. Ποιος σε πήγε στο χορόδραμα? Στο ελληνικό χορόδραμα. Ναι. Ο μπαμπάς ή η μαμά. Η μαμά μου κυρίως. Είχαν και... συμφωνήσει και οι δύο βέβαια. Είχε συμφωνήσει. Δεν είχες αντιρρήσει από το σπίτι. Ήταν όμως παιδί. Ήμουν παιδί. Ήμουν παιδί. Αλλά ο μπαμπάς μου ήθελε να γίνω χορεύτρια, αλλά κλασική. Και του έλεγα, θέλεις κλασική, μπαμπά. Στείλε με στο Λονδίνο. Θες να γίνω φοντέιν στο Λονδίνο. Δώσε μου λεφτά να πάω στο Λονδίνο. Εντάξει, και να γυρίσω. Όχι, να μείνω. Και βέβαια δεν γινόταν αυτό. Σκοτωνόμαστε με τον μπαμπά. Στο σχολείο ήσουν καλή μαθήτρια. Ήμουν δηλαδή είχε το μυαλό σου μόνο στο χορό. Ήμουν και... τούβλο στα μαθηματικά. Τούβλο μιλάμε. Μέχρι τον 10 μετρούσα. Λοιπόν, όχι παραπάνω. Αλλά σε όλα τα υπόλοιπα, στα φιλολογικά έτσι, μαθήματα και αυτά, ήμουν πολύ καλή. Ήμουν φιλότιμη και διάβαζα πολύ. Αλλά επειδή δούλευα από μικρή, δεν προλάβαινα. Αλλά στα μαθηματικά, από τότε, τώρα και για πάντα, θα είμαι τούμπλο. Δεν τα έπαιρνα. Μάλλον δεν σε ενδιαφέρει. Δεν σε αφορούν, δηλαδή. Μάλλον. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος. Δεν τα έπαιρνα, ρε παιδί μου. Δεν τα έπαιρνα. Τι ξέρω αν αυτό υπάρχει τελικά ή όχι στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι κανείς... Καρτερία μου δεν ξέρω. Πάντως από την πρώτη τάξη... Τι τον εντριγκάρει, τι τον ενδιαφέρει, πέρα από την και με πολύ θέματα σκάλου. Ναι, διάβαζα ιστορία, γι' αυτό ξέρω καλή ιστορία, διάβαζα φιλολογικά μαθήματα, όλα αυτά, ήμουν καλή. Και από φιλότιμο και από την έννοια ότι πρέπει να βγάλω οπωσδήποτε το γυμνάσιο τότε, να βγάλω το γυμνάσιο για να παίξω, για να πω στο θέατρο, για νωρίς και αυτά. Ναι, για να απελευθερωθώ δηλαδή, δηλαδή το βλέπεις σαν ένα βάρος που... Δεν είχα μείνει όμως, δεν είχα μείνει σε καμία τάξη. Με τα εξεταστέα, ναι, στα μαθηματικά. Αλλά δεν είχα μείνει σε καμία τάξη. Υπήρχε κάποιος δάσκαλος που, στο σχολείο εννοώ, που πραγματικά τον σε εκτίμησε, τον αγάπησε και σε πήγε λίγο παραπέρα, είδε κάποιο ταλέντο, είπε, ναι, ας το αφήσουμε, ας μην την ζωρίσουμε πολύ αφού το κορίτσι, ας πούμε, πάει αλλού, ρε παιδί μου. Έτσι, ένας άνθρωπος με πιο ανθρώπινη μορφή. Ο Δούκας, έτσι τον λέγανε, ήταν... Δηλαδή το μισούσε το θέατρο φυσικά. Θεωρούσε μισούσε ότι, αυτό το θέατρο. Ναι, θεωρούσε ας πούμε ότι δεν είναι τόσο καθαρό. Υπήρχε αυτή η άποψη. Ναι, υπήρχε αυτή η άποψη τότε. Και με σήκωνε στην τάξη, δεν ήξερα τα μαθηματικά και μου τραβούσε την αλογορά και ξέρει την τροπή τώρα. Μικρό κοριτσάκι να σου τραβάει την αλογορά. Χινόταν τα μαλλιά κάτω έτσι, αυτά δεν ξέρω τι αχτένιστη. Και μια φορά μου έδωσε και ένα χαστούκι. Όχι, αυτό μου έχει μείνει. Το ότι μου προσέβαλε, προσέσαι στην τάξη και μου έδωσε ένα χαστούκι ήταν απαράδεκτο. Παράδεκτη συμπεριφορά, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Επειδή αυτό μισούσε το θέατρο, είχε αυτό σε πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή. Ενώ μία άλλη καθηγήτριά μου στα φιλολογικά μαθήματα που ήμουν καλή, Αδαμάκη τη λέγανε, με λάτρευε. Με λάτρευε και με βοηθούσε, ας πούμε. Αλλά οι πιο πολλοί το θεωρούσαν, εντάξει, σημαντικό το ότι έπαιζα και με τόσους σπουδαίους ηθοποιούς, γιατί έπαιζα. Με ονόματα, όχι αστεία. Λινέος, Φωτίου, καλά αυτό έγινε αργότερα, αλλά με τρομερά ονόματα. Νίκος Χατζίσκος, για στάσου. Ναι, μιλάμε στα έξι μου. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σέξπιρ. Και πότε αντιλαμβάνεται το μικρό μαράκι, το μικρό κοριτσάκι, ότι εδώ είμαστε.
αυτό θέλω να κάνω. Από πάντα. Από πάντα. Έτσι γεννήθηκα. Θέλω να γίνω χορεύτρια, ναι, έτσι. Θέλω να γίνω χορεύτρια. Αλήθεια, ναι. Ήταν η μαμά μου, ήταν το DNA. Μαμά το αποθυμένο της μαμάς μου. Α. Όχι, το αποθυμένο της χορεύτρια. Δεν την αφήσανε να γίνει. Mm-hmm. Τότε ήταν χορεύτρια ίσον... Ναι, και ναι. Όπως ήταν και για, το, για τη θεατρίνα. Και για το θεατρίνα. Περί τραγούδι, ναι. Δεν. Και το είχε αποθυμένο και με το που βγήκα από την κοιλιά της είπα θέλω να γίνω χορεύτρια. Αυτό. Πόσο ναι. Σημαντικό. Με βοήθησε πάρα πολύ η μαμά. Πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά τα νέα να έχουν στήριξη από το σπίτι, έτσι. Τώρα έχουν. Τώρα έχουν. Ναι. Όχι, σχετικό. Δεν, σίγουρα δεν είναι όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια. Όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια. Δεν νομίζω όμως ότι είναι. Το έχουν αποδεχτεί. Δεν νομίζω όμως ότι είναι ακόμα, τουλάχιστον στον τόπο μας, δεν νομίζω ακόμα ότι είναι τόσο. Αποδεκτό. Αποδεκτό στο μυαλό. Ναι. Δεν θα γίνει ποτέ. Νομίζω υπάρχει μια παρανόηση και μια άγνοια του. Ότι είναι ελαφρύ. Το τι είναι η τέχνη και το τι είναι ο καλλιτέχνης. Και ακόμα κρατάει πολύ. Μα δεν διαβάζουν. Δεν ξέρουν τον Τσέχοφ, τον Τένεσι Ουίλιαμς, δεν τους ξέρουν. Τους μαλώνω αυτή τη στιγμή. Να διαβάζουν. Έλεος. Ο Ίψεν. Έλεος. Δοστογεύσκη, τι είναι αυτό. Νομίζω ότι η παρανόηση που γίνεται και που θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει να. Ή μια μορφή εξής να βοηθήσει στο να σταματήσει να υπάρχει αυτή η παρανόηση είναι ότι οι καλλιτέχνες, αυτή είναι η προσωπική μου βέβαια γνώμη, με όλο το περιθώριο λάθος που μπορώ να έχω, ή να μην συμφωνεί κάποιος μαζί μου, νομίζω ότι οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι που έχουν μια πολύ μεγάλη εξασκημένη ενσυναίσθηση και συναίσθηση. Αυτό λοιπόν στον τρόπο συμπεριφοράς μας γενικώς μπορεί να διακρίνει κανείς μια υπερβολή. Ναι. Και πολύ μεγάλη έκφραση στα συναισθήματά μας. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι, επειδή πολλοί άνθρωποι δεν έχουν λόγο, δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους έτυχε, δεν προέκυψε να το έχουν, όταν το βλέπουν απέναντί τους, το κρίνουν με έναν λάθος τρόπο και το κατηγοριοποιούν ως μια ελαφρότητα, ναι. Η οποία είναι ακριβώς το αντίθετο στην πραγματικότητα. Και ίσως και γι' αυτό επειδή να μπορεί έχει μια θεατρίνα δίνεται πιο έξαλλα να φοράει πιο να εκδηλώνεται, να εκδηλώνει τα συναισθήματά της ή τα συναισθήματά ναι. Του. Να, είναι, να έχει μια άλλη γενεοδορία, να ναι. Έχει με έναν άλλο τρόπο έκφρασης, ναι. Μεγαλύτερο. Ναι. Και αυτά, και αυτά ναι. Με τις εποχές κιόλας που εντάξει, τα τελευταία 60-70 χρόνια έχει αλλάξει πολύ βεβαίως, αλλά οι ηθοποιοί και οι καλλιτέχνες πάντα είχαν αυτή την τη διάθεση ναι. Έκφρασης. Οπότε σε μια κοινωνία που ήταν πάρα πολύ συντηρητική και πάρα πολύ αυστηρή και σε ένα πολύ συγκεκριμενοποιημένο πλαίσιο, αυτή η συμπεριφορά φάνταζε πραγματική. Και, και ειδικά όταν ο πατέρας έχει μια επιχείρηση, την οποία ήταν ή δικηγορικό γραφείο ή οτιδήποτε, και θέλει να κάνει το παιδί του κληρονόμο μιας επιχείρησης, ντε και καλά. Και το παιδί του λέει ο Ζηλινός, ας πούμε, βάλε μίνι, βάλε μαγιό. Και βλέπει το παιδί του. Λέει, μπαμπά, τι μαγιό. Τι μαγιό, είναι 10 χρονών, 12, 15, τι μαγιό. Δηλαδή, ναι. Έξαλλος. Τώρα τα κορίτσια το φοράνε χωρίς λόγο, τα μαγιό. Να σε ρωτήσω, επειδή είπες στην υγειά μας, να πούμε ότι είναι νερό αυτό που πίνουμε, έτσι. Γενικότερα πίνεις. Δηλαδή, η διατροφή, η διατροφή ενός ανθρώπου... Ούτε πίνω, ούτε καπνίζω. Ναι, η διατροφή ενός ανθρώπου... Δεν το κάνω με το ζόρι, συγγνώμη. Σίγουρα, το κάνω με το ζόρι. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν είσαι άνθρωπος. Δεν είσαι και άνθρωπος να σου βάζουν κάτι με το ζόρι. Όχι. Αλλά η διατροφή ενός ανθρώπου που κάνει όλη αυτή τη γυμναστική και όλο αυτό το χορό συνέχεια. Ποια πρέπει να είναι. Να σου πω πρέπει κάτι. Να στερείτε πράγματα. Μπορώ να πω διατροφή για τους άλλους, γιατί εγώ δεν έκανα ποτέ μου διατροφή. Ποτέ. Με την έννοια. Όχι, δεν παχαίνω καταρχήν. Δεν ήμουν ποτέ παχιά εγώ. Ούτε καν στρομπολή. Από DNA που λέμε, από φυσικά. Ναι, ναι. Από, από το σκαρί. Χειρονομικότητα. Χωρίς να έχει. Η γιαγιά μου, η μαμά μου, κανείς, ο μπαμπάς μου, όλοι ήταν λεπτοί άνθρωποι. Χωρίς να έχει αποκλείσει κάποιο τρόπο. Δεν έκανα ποτέ σε ζωή μου δίαιτα, για να καταλάβεις. Ποτέ. Ναι, αλλά πρόσεχες. Όχι. Ούτε πρόσεχες. Ούτε πρόσεχα. Αλλά δεν είμαι και ο άνθρωπος που θα βάλει την πιατάρα σου. Δεν θα κάνεις υπερβολές. Κατάλαβες. Είμαι φαγανό παιδί. Είμαι φαγανό παιδί. Τρώω. Μου αρέσει το φαγητό. Αλλά δεν είμαι και αυτή που θα σκοτωθώ. Όχι. Εντάξει.
Βασικά τρώω χορτένο, δεν, δεν έχει στερηθεί κάτι. Δηλαδή. Όχι, δεν έχω στερηθεί κάτι. Δεν τρώω γλυκά. Δεν μου αρέσουν. Επειδή δεν σου αρέσουν. Από μικρή. Mm-hmm. Ούτε σοκολάτα, ρε παιδιά. Mm-hmm. Ούτε σοκολάτα, μικρή. Τώρα μου παίρνει ο Δημήτρης, ο σύντροφός μου, καμιά φορά σοκολάτα και λέει: τι είναι σοκολάτα, άνα σοκολάτα. Τόσο πολύ, ας πούμε. Γλυκά, δεν έτρωγα γλυκά. Δεν. Οπότε αυτό βοηθούσε. Αλλά είναι και το DNA μου. Έτσι ήμουν πάντα, δεν έκανα. Και η πολλή γυμναστική. Η πολλή εξάσκηση, άσκηση. Εγώ τώρα, ας πούμε, δεν χορεύω, ετοιμάζω διάφορα πράγματα και περιοδεία, στο είπα. Ναι, ναι. Είδε μεγάλο, θα τα ξαναλέω. Αλτσχάιμερ. Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, δεν τρώω γλυκά από φύση μου. Δεν τρώω πολλέ σάλτσε και τέτοια γι' αυτό. Πάλι από. Δεν κάνω. Δηλαδή. Οπότε ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνουμε από φύση σου είχε μια σωστή διατροφή. Είχε μια σωστή διατροφή. Ναι, δεν τρώω παχιά πράγματα, δηλαδή λίπο και αυτά. Δεν ξέρω τι. Αλλά τρώω. Θέλω. Το πιάνω με τα μακαρόνια, το γεμίζω. Γεμίζω. Γι' αυτό που θα το φάω το. Γι' αυτό που θα το φάω το φαϊτό. Θέλω να μου δώσει και σε καταλληλότερη τον ορισμό του χορού. Τι είναι χορός? Τέχνη. Είναι όνειρο. Είναι φυγή. Φεύγεις. Είναι ουρανός, γιατί πετάς. Δεν είσαι γιωμένη, είσαι εκεί πάνω. Δεν είσαι εκεί κάτω. Ποτέ. Είναι Θεός, γιατί πολλές φορές εγώ χορεύοντας, έχω φτάσει στο Θεό. Αισθάνομαι ότι του έχω πιάσει τα πόδια. Ειλικρινά το λέω. Δεν το λέω έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το έχω αισθανθεί. Έχω απογειωθεί. Είναι μία απογείωση. Είναι μία απογείωση. Είναι συγκίνηση. Είναι μία προσφορά. Προσφέρεις. Και πολλά άλλα. Πάρα τι πολύ ωραία που είναι όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ναι. Δεν μου λες υπάρχει ένα μέρος που θα ήθελες να πας να χορέψεις? Που λες, ρε παιδί μου, αυτό το μέρος εδώ. Κοίτα, τώρα μεγάλωσα. Α, σεβάστο αυτό, ρε παιδί μου. Δεν, μην δεν συζητάμε το αντικείμενο. Θα σου πω, ναι, θα ήθελα να πάω να χορέψω στην Αμερική, Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Έχω πάει Νέα Υόρκη, έχω ψιλοχορέψει. Mm-hmm. Με τη Σίλια Μακλέιν, έκανα μαθήματα. Ναι, βέβαια. Τι ωραία. Ναι, ναι, σεμινάρια. Αλλά ναι, θα ήθελα στο Broadway, γιατί έχω ταξιδέψει πολύ, έχω πάει πολύ. Τι είναι εκεί που γίνεται, δηλαδή? Στο Royal Ballet. Τι είναι αυτό που γίνεται εκεί, λοιπόν, και δεν μπορεί να γίνει εδώ? Ναι, παιδιά, όχι, είναι υψηλή τέχνη. Υψηλής απόδοσης τέχνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί είναι θέμα οικονομικό. Μόνο δεν οικονομικό είναι. Ταλέντο έχουμε όμως. Έχουμε. Ταλέντα έχουμε, αλλά δεν μπορούν να εξελιχθούν. Γιατί εκεί είναι υψηλού βεληνικούς οι δάσκαλοι. Δεν μπορούμε να τους έχουμε εδώ. Δεν τους έχουμε. Έχουμε πολύ καλούς δασκάλους. Αλίμονο. Έχουμε καλούς δασκάλους. Αλλά το βεληνικές φτάνει μέχρι ενός σημείο με την έννοια ότι δεν έχουν τα εφόδια, τις αίθουσες. Παιδιά, αν πας στο Broadway έξω και αυτά, είναι απίστευτο. Οι καθρέφτες, τα πατώματα, δεν τα έχουμε εμείς εδώ αυτά. Δεν τα έχουμε. Αυτό. Αρχαία τραγωδία. Δεν πεθαίνω. Επίδαυρο θα ήθελα να παίξω. Επειδή ο χώρος εκεί είναι λίγο πιο σφιχτός, δεν είναι τόσο ελεύθερος. Όχι, με την έννοια ότι δεν έχω την ψωνάρα να παίξω, ας πούμε, στην επίδαυρο ή αυτό, διότι. Θα είχα την ευχαρίστηση να πάω. Είναι ένα θέατρο, το δικό μας θέατρο, έχει ιστορία. Θα ήθελα να ζήσω αυτή την ιστορία, αλλά είμαι προσγειωμένη. Mm-hmm. Ξέρω ότι η πορεία μου δεν θα με καθοδηγήσει εκεί πέρα. Δεν θα με ζητήσουν. Δεν θα ζητήσουν mm-hmm. τη Μαρία Ιωαννίδου να παίξει στην Επίδαυρο. Είμαι προσγειωμένη. Οπότε. Αν παρελπίδα γινότανε κάτι τέτοιο και εμφανιζόσουν σε ένα τέτοιο χώρο, θέλω να πω, ο χώρος σου επιβάλλεται στον καλλιτέχνη. Δηλαδή. Σε παραστάσεις που έχω πάει και έχω δει, είναι ανατριχιάζεις. Όλο αυτό, όλος αυτός κατέρευσε. Ο χώρος, η ενέργεια. Η ενέργεια, βέβαια.
είναι ο παράδεισος, είναι εκεί. Στέχνης. Τι ωραία. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας βέβαια την κυρία Μαρία Ιωαννίδου, τη συγγραφέα. Βέβαια. Έχουμε και με αυτή την ιδιότητα. Το τελευταίο. Μαρία Ιωαννίδου λοιπόν, Άνω τελεία. Ναι. Και αυτό είναι το δεύτερο. Έχει σχέση και με την ηλικία μου, ας πούμε. Δεν είμαι στην τελεία, είμαι στην Άνω τελεία. Το τρίτο. Το τρίτο είναι αυτό. Το τρίτο είναι αυτό. Και το τρίτο βιβλίο. Τι ιστορία μας λέει. Κοίτα, αυτό δεν είναι βιογραφία, αλλά έχει πολλά στοιχεία βιογραφίας. Έχει πολλά στοιχεία βιογραφίας. Με γνωρίζει καλύτερα ο κόσμος μέσα από το βιβλίο μου. Ξεκινάω, ας πούμε, την πορεία μου, που θα μπορούσε να ήταν η πορεία μιας άλλης, ας πούμε, κοπελιάς. Δεν θέλω να είναι βιογραφικό, αλλά έχει πολλά βιογραφικά στοιχεία. Αυτό. Τα οποία είναι όλα αληθινά. Μοιράζομαι. Είσαι ανάμεσα. Είμαι ανάμεσα. Στη φαντασία. Μοιράζομαι. Ναι. Είναι αλήθειες. Μοιράζομαι τη ζωή μου, αυτήν και κάποια άλλη ισοζωή, με τον κόσμο. Με τον αναγνώστη, με αυτόν που θα με αγοράσει. Είμαι φτηνή, αγοράστε με. Είσαι υπέροχη. Η Κλάουντια Καρντινάλη, όταν είχε βγάλει την βιογραφία της, τα απομνημονεύματα, είχε πει ότι όταν βγάζει ένας ηθοποιός τα απομνημονεύματα, τη βιογραφία του κάνει δύο είδη εχθρών. Αυτούς που θα αναφέρει και αυτούς που θα ξεχάσει. Μου είχε συμβεί. Σου είχε συμβεί. Ναι. Και να ξεχάσω και να... Δηλαδή, δεν το θεώρησα και τόσο απαραίτητο, γιατί δεν είναι βασικά, κλασικά βιογραφία. Mm-hmm. Έχει στοιχεία βιογραφίας. Και μυθοπλασία είναι, έχει και μυθοπλασία μέσα. Ναι. Και, έχει και ξέχασες κάποιον ή ανέφερες κάποιον και... Ξέχασα και δεν ανέφερα και... Και έγινε θέμα. Σου κάκιωσε. Ναι. Σοβαρά ή πλάκα τώρα, δηλαδή σου... Σχεδόν σοβαρά. Σχεδόν σοβαρά. Είπαμε, αυτό σημαίνει στη βιογραφία. Μα όχι, και στο κάτω-κάτω, στο κάτω-κάτω όταν γράφει κανείς ένα βιβλίο, είτε είναι βιογραφία, είτε δεν είναι. Ναι. Έχει το ελεύθερο ο συγγραφέας να γράψει ό,τι νομίζει ότι θέλει, όπως το καταλαβαίνει, όπως το φαντάζεται. Δεν είναι ιστορικό βιβλίο. Δεν καταγράφει μια ιστορία και οφείλει να τηρήσει χρονολογίες, γεγονότα, ξέρω εγώ, αποδεδειγμένα. Πράγματα. Να σου πω ότι λέω στο Πιστόφυλλο ότι γιατί άραγε πολύ μπαίνουμε στη διαδικασία να γράψουμε την βιογραφία μας, να εκθέσουμε την ιδιωτική μας ζωή, να τη μοιραστούμε με άλλους. Έχει ναι. Στοιχεία. Εγώ προσωπικά έχω διάφορους λόγους. Είμαι στην καλλιτεχνική ζωή από 6 ετών. Υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία. Το λέω λοιπόν. Τυχές, αυτά, διάφορα, γεγονότα, σημαντικά. Αλλά δεν θέλω να το λέω βιογραφία. Δεν θέλω να το λέω. Υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία που θέλω να τα μοιραστώ. Τη Μαρία Βρέφος, τη Μαρία Ηθοποιό, τη Μαρία του Ελληνικού Κινηματογράφου. Είναι και βιογραφία και δεν είναι. Ωραία. Κάπως έτσι. Ωραία. Και τώρα πάμε στο άλλο που το λέω, είμαι μπάι. Ποιο είναι το άλλο, το επόμενο. Το επόμενο βιβλίο. Ναι. Έχει ξεκινήσει, το γράφω. Α, έχει ξεκινήσει ήδη η συγγραφή. Ναι. Για έναν φίλο σου είναι. Για έναν φίλο σου, έναν γνωστό σου. Είναι ένα γνωστό μου, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ μεγάλος τώρα. Έχω γνωρίσει τη ζωή του, την έχω μοιραστεί μαζί του. Οπότε... Είναι οδυνηρό, γιατί δεν ήθελε. Είναι πολύ που δεν τους νοιάζει και καλά κάνουν κτλ. Όμως εκείνος ήταν μπάι. Γι' αυτό το λέω, είμαι μπάι. Ήταν και από εδώ και από εκεί. Και με τις γυναίκες και με τα αρσενικά. Και τον τζάκωσε η γυναίκα. Α, σου είπα την ιστορία. Όχι, δεν μας είπες την ιστορία. Μας είπες μια ιστορία που μπορεί να είναι πολλών ανθρώπων. Τον τζακώνει η γυναίκα του και γίνεται ένα δράμα. Και γράφεις... Πάει να αυτοκτονήσει η γυναίκα. Γιατί, να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι ένας φόρος τιμής σε έναν φίλο, σε έναν άνθρωπο αγαπημένο και αποφάσισε να το γράψεις. Ναι, το δεν κίνητρο... το έκανε αυτό. Όχι, δεν το λέω για αυτό, όχι, το κατάλαβα. Το κίνητρο ποιο ήταν να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο.
με αυτόν τον άνθρωπο έζησα μαζί εγώ, κατά λάθος. Α, οκ. Okay. Okay. Αυτό. Οπότε θέλω να διηγηθώ, είναι πάρα πολύ, είναι πολύ ηλικιωμένος. Θέλω να, μπορεί και να μην τον πάρει χαμπάρι, ας πούμε. Δεν έχει σημασία. Θέλω να μοιραστώ αυτή την ιστορία, γιατί είσαι αρκετά μαζί του. Έπαθα σοκ, έπαθα διάφορα, γιατί δεν το ήξερα. Mm-hmm. Και βασικά, να το πω λαϊκά, το τζάκωσα. Mm-hmm. Το θέαμα ήταν οδυνηρό. Οπότε αυτό είναι μια αδιαπραγμάτευση. Είναι ο λόγος που γράφει κανείς, που γράφει κάποιος ένα βιβλίο, είναι γιατί διαπραγματεύεται τα συναισθήματά του σε σχέση με αυτό που ήξερε, καταθέτω, με αυτό μοιράζομαι, που φαντάστηκε, ένιωσε, κατάλαβε. Μοιράζομαι προσωπικά μου γεγονότα και άλλα, μοιραία, δηλαδή δεν είμαι μόνο εγώ, δεν ζω μόνη μου, ζω και με άλλους. Mm-hmm. Το μοιράζομαι λοιπόν όλο αυτό με τον κόσμο. Mm-hmm. Εκθέτω, ναι. Η συγγραφή τώρα, επειδή είναι ένα από τα πιο πρόσφατα ταλέντα σου, δεν είναι δεν κάτι... Δεν είναι και τόσο πρόσφατα. Όχι, εννοώ σε σχέση, από με, μικρή το... Σε σχέση με το 6 χρονών. Να, έγραφα. Από μικρή δηλαδή. Από μικρή εννοώ ότι όλες οι εκθέσεις μου καταρχήν, με σήκωνε η δασκάλα στην έδρα και τις διάβαζα. Ήταν τόσο καλές και τις διάβαζα. Στην πορεία έγραφα συνέχεια. Δεν δημοσίευα όμως. Και μου έλεγε ο Φρέτη, «Παμπάκι, γράφε, αλλά όταν γράφεις μόνο θα γράφεις. Δεν θα παίζεις κιόλας. Θα γράφεις μόνο. Γράφε, σου πάει, το κάνεις καλά». Συγγνώμη, για να καταλάβω εγώ. Ναι. Όταν έλεγε «θα γράφεις μόνο, δεν θα παίζεις», εννοούσε τη χρονική περίοδο. Ναι. Τη χρονική περίοδο που θα γράφεις, να γράφεις μόνο. Αφοσίωση. Και έγραψα το Σουίτα 1610, το προηγούμενο. Αυτό είναι το καινούριο, η Ανατολία. Δύο. Και ένα τρίτο που θα γράψεις. Το τρίτο εννοούσα, εννοώ αυτό που γράφω. Όταν γράφει κάποιος συγγραφέας, βάζει υποχρεωτικά τον εαυτό του μέσα στους ήρωες. Σε κανέναν ήρωα. Τι σε κανέναν ήρωα. Άμα είναι ένα λογοτέχνημα, ένα θεατρικό, δεν ξέρω, κανένας χαρακτήρας δεν έχει στοιχεία δικά μας όταν γράφω. Του χαρακτήρα, του συγγραφέα. Του συγγραφέα. Τώρα σε αυτά που έχω γράψει εγώ, έχει. Ναι, γιατί είπαμε ότι έχει στοιχεία βιογραφίας, το λες. Mm. Το άλλο είναι μια ιστορία που έχει σχέση με εσένα. Το καινούργιο να είσαι. Ναι, ναι. Και έχει. Άρα και είσαι από σένα. Αλλά γενικότερα όμως, αυτό το λέμε. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, μοιραία αυτά τα λίγα που έχω γράψει έχουν στοιχεία, ναι, που με συνδέουν με τον ήρωα. Θα μπορούσες να γράψεις κάτι που να μην έχει καμία σχέση με σένα. Θα μπορούσε να έχει. Ναι. Ναι. Το έχω με το γράψιμο. Ναι, αυτό το κατάλαβα. Το έχω. Και γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει περίπτωση, είναι πολύ πιθανό να γίνει και σύρια. Δεν έχει αρέσει. Αυτό εδώ που έχουμε στα χέρια μας. Ναι, ναι. Αγαπημένος συγγραφέας. Τένεσι Ουίλιαμς, Τσέχοφ, θεατρική. Δεστογεύσκη, όλοι θεατρικοί είναι. Νίκ Σάιμον. Καθένας από αυτούς είναι όμως μια άλλη κατηγορία. Είναι διάφορα πράγματα, μας είπες. Δεν έχουν. Είναι άλλα ρεύματα, ναι. Ναι, ναι. Φυσικά. Γενικώς τους αγαπώ, τους προτιμώ. Και πολύ τους κλασικούς δηλαδή, αν μας πάω λες. Να αγοράσω, ναι. Νίκ Σάιμον. Έχω λατρεία στον Νίκ Σάιμον. Ποιοι άλλοι. Ήψεν. Και Ήψεν, είπες, και Τσέχοφ είπες. Τσέχοφ, Δεστογεύσκη, είπες, Δεστογεύσκη. Τολστόι, φαντάζομαι. Πολύ θεατρική. Mm. Και πολύ θεατρική. Τι από αυτά που έχεις παίξει από τα θεατρικά, από αυτούς, είπες, για κοίτα τον Μπαγάσα, πώς το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδί μου. Για τον συγγραφέα, όχι τον σκηνοθέτη. Για στο κείμενο πάνω, όταν το διάβασες. Δεν το είπα. Δεν το είπες. Δεν το είπες. Όχι, θαυμάζω. Αυτούς που σου είπα, τους θαυμάζω γενικώς. Θαυμάζω όλο το έργο, έχει κάποια σκηνή, κάποια... Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται να σου πω. Αλλά γενικώς με ελκύει ο τρόπος γραφής. Γενικά διαβάζεις βιβλία, πηγαίνεις... Σαν τρελή. Ναι. Σαν τρελή.
Πηγαίνει στο βιβλιοπωλείο, δηλαδή. 10 τα παίρνω. Στο βιβλιοπωλείο. Και πάρα πολύ, γιατί ήταν, έτσι γαλουχήθηκα. Ο μπαμπάς μου έγραφε και ζωγράφιζε. Ήταν μαθητής του Παρθένη, ζωγράφιζε και, και αυτός μου είπε, παράτα τα όλα, παράτα τους χορούς και τα πανηγύρια, και αυτό είναι ελαφρύ πράγμα ο χορός. Τότε ήταν ελαφρύ. Τα μήνυμα. Παρόλο που ήταν καλλιτέχνης όμως. Αλλά ήταν καλλιτέχνης. Αλλά αυτό, στο γραφτό. Και μου λέει, γράφε, γράφε, γράφε. Αλλά να κάνεις μόνο αυτό. Μαράκι μου αγαπημένο, πέρασε η ώρα. Γιατί θα φύγω. Πλάκα, πλάκα. Θα σας πω τι θα κάνω το χειμώνα. Βέβαια. Το χειμώνα λοιπόν, καταρχήν να αρχίσουμε το καλοκαίρι, θα κάνω περιοδία. Την περιοδία που είπαμε. Με τον Λούι και με ένα θίασο που επιλέγω τώρα. Λοιπόν, θα κάνουμε μερικές πιάτσες όπως τις λέμε, ξέρεις εσύ. Κάποιες πιάτσες που μας θέλουνε. Και εντός, μετά, και εντός Αττικής και εκτός. Αν τύχει κάτι καλό και εκτός. Αλλά ναι, προτιμούμε να, επειδή είμαστε θίασος έτσι που κάπως έχει ένα περίεργο συντονισμό, θέλουμε να γυρίζουμε το βράδυ σπίτι μας. Δηλαδή να παίζουμε και να γυρίζουμε. Άρα εδώ κοντά. Τώρα, εάν τύχει κάτι που είναι μακριά και είναι ενδιαφέρον, μας τέλος, πούμε στο Λουτράκι. Το Λουτράκι μάλλον θα πρέπει να μείνουμε. Ναι, εντάξει, πάντως δεν μιλάμε για Θεσσαλονίκη, δεν μιλάμε για Κρήτη. Όχι, το χειμώνα μπορεί να το κάνουμε αυτό. Α, ωραία. Αν και εγώ το χειμώνα Σαββατοκύριακο είμαι κλεισμένη στο Παπαπέτρου το έργο. Το Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Το Ρωμαίος και Ιουλιέτα των 80. Λοιπόν, είμαι Σαββατοκύριακα εκεί, οπότε θα είναι κάπως δύσκολο. Και έχω και άλλες προτάσεις, τις οποίες είναι εδώ, τηλεοπτικές. Είναι εδώ, οπότε θα είναι λιγάκι δύσκολο. Αλλά μπορεί να πεταγόμαστε, να πηγαίνουμε να ερχόμαστε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι εάν προκύψει κάτι το οποίο θα σε χαροποιήσει και θα σε εγωιτεύσει, θα βρεις το χρόνο να το κάνεις. Είμαι σίγουρος. Πώς με ξέρεις τόσο καλά. Δεν σε ξέρω. Εσύ δείχνεις. Να το πατωσώ. Εσύ είσαι τόσο φωτεινή και γενναιόδορη. Και πολύ σε ευχαριστούμε. Και να σου πω και κάτι. Δεν είμαι της ηλικίας μου. Δεν μεγαλώνω, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω. Εννοώ στο μυαλό. Νομίζω ότι είσαι μια χαρά της. Απογοητεύομαι εύκολα, χαίρομαι εύκολα. Σαν παιδί. Ναι, γιατί θα έπρεπε να μην είμαστε έτσι. Γιατί μου κάνει ζημιά. Δηλαδή κάποιες, δεν βγαίνουν αυτά που εγώ σκέφτομαι. Είναι παιδικά. Μήπως είναι αληθινά, γιατί τα παιδιά έχουν και μια αγνότητα. Ναι, αλλά απογοητεύομαι. Και τα παιδιά. Όλοι μας. Να παραμείνω όλοι παιδί. Μας. Νομίζω, ναι. Εντάξει, θα παραμείνω. Ναι. Το πεκατερός. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί. Λάκη, εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είσαι καλά. Χάρηκα. Να είσαι καλά. Με το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω που δεν σ' έχω πια τώρα.